Συνεχίζεται το προσφυγικό δράμα στο Αιγαίο. Τουλάχιστον 27 μετανάστες και πρόσφυγες πνίγηκαν ανοιχτά των τουρκικών ακτών στην προσπάθειά τους να περάσουν στη Λέσβο. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και 11 παιδιά. 4 έχουν διασωθεί, αλλά αρκετοί από τους επιβαίνοντες ακόμα αγνοούνται. Η τραγωδία εξελίχθηκε στον κόλπο του Αδραμιτίου. Η βάρκα στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες ήταν υπερφορτωμένη με αποτέλεσμα να βουλιάξει. Η συγκεκριμένη διαδρομή δεν χρησιμοποιείται συχνά, αλλά φαίνεται πως επελέγει για να αποφευθούν μπλόκα των αρχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο μέσα στον Ιανουάριο έφτασαν στην Ελλάδα 40.000 μετανάστες παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Οι αντιδράσεις για το κέντρο φιλοξενίας που σχεδιάζει η κυβέρνηση στο σχιστό κλιμακώνονται. Στην περιοχή πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές πορείες. Η μία κατά του κέντρου με την υποστήριξη της Χρυσής Αυγής και η άλλη υπέρ από αντιφασιστικές οργανώσεις. Και οι δύο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα με την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Τους δικούς